Διάβαζα χθες την ΕΝΙΠΕΚ ότι έγραφε ο κύριος Μητρόπουλος ότι για πρώτη φορά επιβάλλονται με νόμο ασφαλιστικές εισφορές στις διατακτικές σίτησης, δηλαδή τα κουπόνια που επιλέγουν να δίδουν πολλοί εργοδότες. Και πριν καταλάβω πώς, τέλος πάντων, φτάσαμε σε εκείνο το άλλο σημείο που λέει ότι χωρίς τριετίες επιδόματα και ο νέος κατώτατος μισθός, και πάω λίγο παρακάτω, δεν ξέρω κύριε Μητρόπουλε, τελικά θα μας τρελάνετε. Καλημέρα, ότι δημοσιεύθηκε και ο νόμος για το επίδομα της προσωπικής διαφοράς που θα χορηγηθεί ως 31 Τρίτου του 2023 σε 1.112.000 συνταξίουχους. Από πού θέλετε να ξεκινήσετε? Το τρίτο είναι που αφορά, και βεβαίως είναι μια καλή παροχή, δεν καταργεί την προσωπική διαφορά που έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση, αλλά αμβλύνει τις συνέπειες για αυτούς που λόγω προσωπικής διαφοράς, κυρία Ντουλγεράκη, δεν πήραν την αύξηση του 7,75 που πήραν οι συνταξιούχοι ή πήραν μικρότερη από το 7,75 επειδή είχαν κάποιο ύψος προσωπικής διαφοράς. Σήμερα το απόγευμα 1.112.000 συνταξιούχοι, παλιοί συνταξιούχοι, αυτοί που βγήκαν στη σύνταξη 1 Μαΐου του 2016 προδημοσιεύσεις του νόμου Κατρούγκαλου, αυτοί θα δουν στους λογαριασμούς τους ένα 200, 250 ή 300 που είναι ακατάσχετο, αφορολόγητο, ασυμψήφιστο και δεν δηλώνεται πουθενά. Αυτή είναι η παροχή που τελειώνει μέχρι αύριο, 31 του μηνός Μαρτίου, και θα καταβληθεί από σήμερα το απόγευμα στους δικαιούχους. Τώρα αυτά με το ακατάσχετο και το αφορολόγητο και το ασυμψήφιστο, αφήστε πραγματικά, γιατί τελευταία τα έχουμε δει όλα με αυτές τις έννοιες του κράτους, του Υπουργείου Οικονομικών κλπ. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν τελικά σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει αναφέρομαι για να μην σας βάζω σε σκέψεις. Λέει αυτό που αναφέραμε στην εξαιρετική και εκπομπή σας. Άκουσα και τον κύριο Σταϊκούρα, τον κύριο Υπουργό Οικονομικών, εχθές να το λέει σε μεγάλο κανάλι των Αθηνών. Αν δεν υλοποιηθεί, εδώ είμαστε, θα το εξηγήσουμε και εγώ το Σαββατοκύριακο που θα εκτεθώ σε τηλεοράσεις των Αθηνών κλπ. Θα το δείξω, αλλά είναι αυτό λέει ο νόμος και αυτό πρέπει να συμβεί. Από εκεί και πέρα, και για τράπεζες ακατάσχετο και για εφορίες ακατάσχετο και για το κράτος εκατάσχετο αυτό το ποσό, το εφάπαξ ποσό. Μάλιστα, από τα 200 μέχρι τα 300 ευρώ πιστώνεται, λέτε, μέχρι σήμερα και αύριο. Από σήμερα μέχρι και αύριο, 31 του μήνα. Μάλιστα. Λοιπόν, επίσης λέτε ότι, και γράφετε στην ΕΝΙΠΕΚ, ότι χαμηλόμισθη του ιδιωτικού τομέα το 2023 και πάλι θα είναι οι χαμένοι, γιατί θα χάσουν 1 δις ευρώ, είναι οι απώλειες ουσιαστικά από τριετίες και επιδόματα τα οποία δεν μπαίνουν στον μισθό, έτσι. Τα είπατε εξαιρετικά. Γιατί? Διότι από το 2012 που ψηφίστηκε αυτός ο νόμος μέχρι και σήμερα, 2023, σημειώνω στους αξιωτήμους ακροατές και ακροατριές μας, όλοι λένε ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια από το 2018, γιατί εφαρμόζουμε το μνημονιακό νόμο του 2012 το έτος 2023, που λέει λοιπόν ότι αν δεν πέσει η ανεργία κάτω από το 10%, οι υπάλληλοι και οι εργάτες του ιδιωτικού τομέα που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό δεν θα παίρνουν το επίδομα προϋπηρεσίας. Στο 12 είναι ή στο 10%? 10. Στο 10. Δεν θα παίρνουν το επίδομα το προϋπηρεσίας, τις λεγόμενες τριετίες, και δεν θα παίρνουν το επίδομα γάμου και τέκνων. Με συνέπεια, 600.000 κόσμου που δεν παίρνουν για 12 χρόνια προϋπηρεσία και επιδόματα χάνουν κατέτος 1 δις σε μισθούς και χάνουν τα ταμεία κατέτος 200-250 εκατομμύρια σε εισφορές. Η αλήθεια είναι ότι τώρα το έχουν καταλάβει. Τώρα το συζητούν και στη ΓΕΣΕΕ. Τώρα έχει μπει στην ατζέντα πρώτο-πρώτο σε ό,τι έχει να κάνει με τις αναφορές των συνδικαλιστικών οργάνων, εργατικών κέντρων της χώρας, ότι τα στοιχεία τα οποία δίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι μαγειρεμένα, ακριβώς για να μην πάμε σε εκείνο το 10% ή κάτω από το 10%, για να μην μπορούν να δοθούν οι τριετίες και τα επιδόματα τα οποία είχαν κοπεί εξ αυτού, κύριε Μητρόπουλε. Ευαισθητοποιούνται σιγά σιγά και συνδικαλιστά και
πολιτικές οργανώσεις κλπ. Αλλά σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση, κυρία Ντουργεράκη, έστω και αν τώρα είναι η ανεργία πάνω από το 10%, πρέπει να ξεπαγώσει τις τριετίες και τα επιδόματα γάμου και για ενθάρρυνση στους οικογενειάρχες, κυρίως στις γυναίκες που τεκνοποιούν, και απαιτούμε και σωστά να συνδυάζουν οικογένεια και εργασία, και έτσι πρέπει να στηριχτούν, να ενθαρρυνθούν και υλικά και ηθικά, κυρίως οι γυναίκες εργαζόμενες, οι γυναίκες, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα δυσκολότερα καθήκοντα που έχουν περισσότερα από τους άντρες, κυρία Δουλγεράκη. Πάμε τώρα σε αυτό για το οποίο αρχικά σας κάλεσα, αλλά μας προέκυψαν στη συνέχεια και άλλα, κυρία Μητρόπουλε. Αδιανόητο. 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 Μιλάτε για ασφαλιστικές εισφορές και στα κουπόνια σύντησης, αλλά λέτε μέσα σε όλα αυτά τα οποία διάβαζα χθες στην ΕΝΙΠΕΚ και σημειώνεται ότι εδώ μάλλον θα εγερθούν και πολλά νομικά και κοινωνικά ζητήματα. Μας το εξηγείτε τώρα από την αρχή αυτό? Μέχρι τώρα όλες οι μεγάλες αλυσίδες, αλλά και τα εργοστάσια που παράγουν διάφορα τρόφιμα, προϊόντα και έχουν διάφορες υπηρεσίες και απασχολούν εργαζόμενους. Τους δίνανε γάλατα, τους δίνανε στολές, τους δίνανε πλεχτά, τους δίνανε υφάσματα, τους δίνανε προϊόντα της δικής τους παραγωγής. Και αυτό έναντι αυτό που λέγαμε μισθό σε είδος. Έτσι λοιπόν παίρνανε το μισθό τους, διότι απαγορεύεται ο μισθός να μην καταβληθεί σε χρήμα, και αν παρήγαν γάλατα ή γαλακτομικά προϊόντα, τους δίνανε και διάφορα προϊόντα της δικής τους παραγωγής. Και κανένας δεν είχε διανοηθεί για 40-50 χρόνια να επιβάλλονται εισφορές σε αυτά που έδιναν έξτρα οι επιχειρήσεις στο προσωπικό τους. Τώρα ήρθε προχθεσινός νόμος, αναφέρουμε, δεν είναι δική μας εφεύρεση, ανακάλυψη. Είναι νόμος που ψηφίστηκε, ο 5006, από τους τελευταίους νόμους της πατρίδας μας. Το άρθρο 43 λέει, αν ο εργοδότης δίνει στο προσωπικό του κάτι από τα προϊόντα που παράγει ή δίνει τις λεγόμενες επιταγές ή κουπόνια ή διατακτικές σητήσεις, θα πληρώνει και εισφορές. Ποιος από εδώ και πέρα θα δώσει, κυρία Δουλγεράκη, όταν πρέπει να πληρώνει θηριώδεις ασφαλιστικές εισφορές στα κουπόνια σύντησης που θα δίνει στους εργαζόμενους? Άρα εμέσως η κυβέρνηση θέλει να καταργήσει τα κουπόνια που δίνει στους εργαζόμενους. Αυτό μπορεί να είναι προϊόν συμφωνίας μεταξύ των μεγάλων ομίλων της παραγωγής και της κυβέρνησης. Κάποιοι πίεσαν γι' αυτό. Κάποιοι πίεσαν. Εμείς που εφαρμόζουμε το δίκαιο και το παρακολουθούμε, κάποιοι πίεσαν. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να πίεσαν οι εργαζόμενοι. Απαντώ δηλαδή ακοντράριο, λέμε στη νομική επιστήμη, εξ αντιδιαστολής. Με ρωτήσατε εάν πίεσαν οι επιχειρήσεις. Εγώ λέω σίγουρα δεν πίεσαν οι εργαζόμενοι, διότι χαμένοι αυτού του μέτρου είναι οι εργαζόμενοι. Ξέρετε, διάβαζα αυτό το οποίο έχετε εναρτήσει στην ΕΝΙΠΕΚ με τους νόμους και το διάβασα δύο και τρεις φορές μέχρι να πάω σε εκείνο το σημείο που μου δείχνατε ότι τεχνιέτος έχει περάσει μία φράση διατύπωση του νόμου που φαίνεται ότι υπάρχουν ασφαλιστικές ή θα υπάρχουν ασφαλιστικές εισφορές. Είναι καλά καλυμμένο δηλαδή? Είναι πονηρά τεχνιέντος νομοθετημένη αυτή η ρυθμίση που λέει μέχρι αυτό το ύψος τα κουπόνια δεν εισφοροδοτούνται. Άρα πάλι εξ αντιαστολής, πάνω από 6 ευρώ την ημέρα ή τη εβδομάδα πληρώνει ο εργοδότης και μάλιστα μεγάλες εισφορές. Μάλιστα. Και κάθε, καλώς το εντοπίσατε, πολύ καλά το εντοπίσατε. Σημαίνει πόσο καλά ενημερωμένοι είσαστε και από αυτόν και μπορείτε και αναγνώσετε και ερμηνεύετε τα κείμενα και νομικά. Υπ' αυτή την έννοια, κυρία Δουλγεράκη, θεωρώ ότι εδώ θα είναι χαμένοι οι εργαζόμενοι, οι φτωχότεροι των εργαζομένων, αυτοί που έχουν οικογένειες και επωφελούνται των κουπονιών αυτών των διατακτικών σύντησης. Συνεπώς εμείς οφείλαμε να το ανακαλύψουμε. Δεν είδα κάποιο συναδελφό μου εργατολόγο ή και συναδέλφου σας να το αναδεικνύουν. Εμείς καμιά φορά γινόμαστε μη αρεστοί, δεν λέω κακοί, διότι ανακαλύπτουμε τις πονηράδες του συστήματος,
όπου εκεί λειτουργούν και ως δουρυγήποι ακυρωτικοί για τα δικαιώματα των εργαζομένων και των συνταξιών. Αυτά τα κουπόνια που έδιναν έστω και έτσι υπό αυτές τις συνθήκες μια παραπάνω βοήθεια μέσα σε μια οικογένεια, εν κατακλείδη εκεί φτάνουμε και αυτό σκεφτόμαστε, κύριε Μητρόπουλε, οι οικογένειες αυτές που θα έχουν ένα παραπάνω οικονομικό πλήγμα όταν ξέρουμε, πηγαίνοντας ο καθένας από εμάς στο σούπερ μάρκετ, τι είναι αυτό που βρίσκει, στο μανάβικο τι είναι αυτό που βρίσκει και σε ποια τιμή το βρίσκει δυστυχώς. Μα τι να λέμε, από τα ξενοδοχεία που δουλεύουν κάποιοι που παίρνουν φαγητά ή παίρνουν κουπόνια μέχρι τις μεγάλες αλυσίδες που δίνανε αυτά τα, και σε εργαζόμενους και σε πολίτες. Τι σημαίνει τα τάνε αν επεκταθούν τα κουπόνια και στους καταναλωτές πέραν από τους εργαζόμενους. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι γίνεται εμέσως. Καταργείται μία έμεση ενίσχυση των φτωχότερων των καταναλωτών και βεβαίως όλων των εργαζομένων. Δεν περπατάει αυτή η διάταξη. Τώρα ποιοι το διανοήθηκαν, ποιοι το επέβαλαν, ποιοι το ζήτησαν και ποιοι ωφελούνται, κυρία Δουλειράκη, είναι ζητήματα, διότι διάφορες διατάξεις όταν έρχονται 12 το βράδυ στη Βουλή, διότι υπήρξα βουλευτής και προέδρευσα στο Ιστορικό Ελληνικό Κοινοβούλιο πολλές ολομέλειες και πολλές συνεδριάσεις, όταν έρχονται τέτοιες διατάξεις, αντιλαμβάνεστε, σε κάθε περίπτωση δεν έρχονται από την πλευρά των εργαζομένων που εν τέλει μειώνονται και βλάπτονται από τη συγκεκριμένη νομοθετική διοίκηση. Και σε δύσκολες συγκυρίες που μπορεί να υπάρχει ο παραλληλισμός, την ώρα που από τη μία μιλάνε για καλάθια, από την άλλη σου δίνουν και σου πρημοδοτούν ένα 10% των αγορών σου, άσχετα ποια είναι η αγορά σου, εν πάση περιπτώσει. Σου λένε τώρα έλα και στο κουμπί. Έλα, γιατί εμείς σε βοηθήσαμε και έτσι. Μάλιστα. Και έλα να πληρώσει φορές, του λέει του εργοδότη της αλυσίδας, να πληρώσεις εισφορές στα κουπόνια που δίνει σε εργαζόμενους και καταναλωτές. Τι θα κάνει ο αλυσίδας, τι θα κάνει ο επικεφαλής της μεγάλης αλυσίδας, τι θα κάνει, θα το χειροκροτήσει το μέτρο? Μόνο που, ξέρετε, πειράζει και με πειράζει ακόμα και μέσα σε μια προεκλογική περίοδο που δεν την περίμενες βέβαια αυτή για να το ανακαλύψεις, και μιλάω για τον καθένα από εμάς, κύριε Μητρόπουλε, ότι είμαστε πλέον πολύ υποψιασμένοι και πλέον πολύ καχύποπτοι με αυτά τα οποία γίνονται και με τον τρόπο που κινούνται, και αυτή είναι η μεγάλη δυσκολία. Σωστά, και δυσκολία εμφανίζονται και ως ειδήσεις, δεν σας κρύβω. Το ότι όταν εμείς καθόμαστε με το επιτελείο της ΕΝΙΠΕ και λέμε θα αναδείξουμε αυτή την είδηση και θα δούμε τι από κάτω υπάρχει από κάθε διάταξη, δεν σας κρύβω, ξέρουμε ότι θα γίνουμε μη αρεστοί, ξέρουμε ότι θα στενοχωρήσουμε. Είτε την κυβέρνηση και δικούς μας συναδέλφους που δεν θέλουν, επειδή έχουν κομματικούς, πολιτικούς, πολιτικές εξαρτήσεις, δεν θέλουν να τα λένε. Έτσι λοιπόν, σήμερα εγώ για παράδειγμα στους συνάδελφους σας στο Παπαδάκη, στον Αντένα, έβαλα στο τραπέζι, πρέπει η κυβέρνηση προεκλογικά να καταργήσει την προσωπική διαφορά. Γιατί 1 εκατομμύριο κόσμος να παίρνει μόνο το εφάπαξ που εξηγήσαμε, και για να μην καταργηθεί η προσωπική διαφορά να μην έχουν το άκου. Ή γιατί δεν δίνουν τα αναδρομικά που εγώ χειρίστηκα στο Συμβούλιο Βεγγαδίας το 11μηνο. Ακόμη δεν τα έχουν πάρει. Και αυτοί που κάνανε αγωγές και αυτοί που δεν κάνανε. Άρα λοιπόν αυτές οι ειδήσεις και μάλιστα προεκλογικά στενοχωρούν τους κυβερνητικούς αλλά και τα άλλα κόμματα, τα οποία δεν έχουν σαφή θέση για αυτά τα πράγματα και λίγα ακούμε. Αλλά εγώ επιμένω και ως πρόεδρος επιστημονικού φορέα της ΕΝΙΠΕΚ, λέω να καταργηθεί άμεσα η προσωπική διαφορά και όχι μόνο 200 άρικο εφάπαξ και τελειώσαμε. Του δίνει το 200 άρικο, αλλά του χρόνου δεν θα ξαναπάρει άλλο. Και έτσι ερχόμαστε πάνω και κουμπώνει πάνω σε αυτό το οποίο μας έλεγε πριν από λίγο ο καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης από το Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου, ο κύριος Νίκος Παπαδάκης, ότι εκκρεμεί ιστορικά αυτή η μεγάλη συζήτηση για το παραγωγικό αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας. Όλα τα υπόλοιπα συζητάμε εκτός από αυτό. Αναπαντήσουν όμως οι επιστήμονες, γιατί το 10. Όταν μπήκαμε στα μνημόνια είχαμε 200 δισεκατομμύρια χρέος και όταν βγήκαμε έχουμε διπλάσιο, 407. Πρέπει να απαντήσουν οι επιστήμονες. Ποιο παραγωγικό μοντέλο? Δεν έπρεπε μαζί με το ξεζούμισμα του ελληνικού λαού τα 10 χρόνια των μνημονίων και του κορονοϊού? Γιατί όταν μπήκαμε στα μνημόνια το Μάιο του 10
το ιδιωτικό χρέος στις εφορίες και στον ΕΒΚΑ ήταν 95 δις και τώρα είναι 295, τρεις φορές πάνω. Δεν είπαμε μας βάνε στο μνημόνια για να σωθούμε. Και όταν βγήκαμε από τα μνημόνια, κυρία Ντουλγεράκη, αγαπητοί ακροατές, είχαμε υπερδιπλάσιο δημόσιο χρέος, υποτίθεται μπήκαμε για να το μειώσουμε, και υπερτριπλάσιο ιδιωτικό χρέος. Εδώ έχουν λόγο και επιστήμονες. Πώς αφήσανε τις μνημονιακές ηγεσίες να υπερδιπλασιαστεί το χρέος, ενώ όταν μας βάλανε μας είπαν θα σας το μειώσουμε. Εδώ δεν είναι ένα ανήθικο παιχνίδι σε βάρος του λαού, ο οποίος τώρα όλος είναι χρεωμένος. Δεν υπάρχει Έλληνα να μην είναι χρεωμένος. Δεν είμαι οικονομολόγος. Δεν υπάρχει ενήλικς Έλληνας που να μην είναι χρεωμένος, να μην χρωστάει στην εφορία. Μόνο το 1/4 του ΑΕΠ χρωστάνε στο ΚΕΑΟ και στον ΕΦΚΑ, ασφαλιστικές φορές. Εκτινάχτηκε το χρέος προς το ΚΕΑΟ ΕΦΚΑ 47 δις. Μάλιστα. 1/4 του ΑΕΠ. Δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη να χρωστάνε οι ασφαλισμένοι στα ασφαλιστικά ταμεία το 1/4 του ΑΕΠ της χώρας. Δεν έχω να απαντήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, χαίρετε. Γεια σας, κύριε Μητρόπουλε. Και εσάς και το σταθμό σας, κυρία Ντουγκεράκη. Χαίρετε. Γεια σας.